Πού θα πάμε τώρα, θα πάμε στη Μαδρίτη. Πάμε να κλείσουμε με Μαδρίτη, με την καρδιά εκεί της περιοχής, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ελληνοϊσπανικού Επιμελητηρίου, είναι ο κύριος Ανδρέας Παπάς, τα είχαμε πει και πέρυσι. Έχουμε και ένα event ξεχωριστό με άρωμα Ελλάδας το επόμενο διάστημα, γαστρονομικό event. Κύριε Παπά, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από την Μαδρίτη, από τη φθινοπορεινή Μαδρίτη. Φθινοπορεινή, ήρθε το φθινόπωρο. Εδώ έρχεται, μας αφήνει στην Κρήτη. Δεν ξέρουμε ακόμα τι συμβαίνει. Εδώ έχουν φτάσει πια οι βροχές, έχει φτάσει λίγο το κρύο. Σαν και σήμερα μια ηλιόλουστη μέρα. Έχει γύρω στους 14 βαθμούς και κάνει λίγο. Το τσούζει λίγο το κρύο. Α, το νιώθετε λίγο, ε. Είναι ξηρό το κλίμα, οπότε το κρύο είναι πιο χοντρό από ότι. Ξέρω, μπορεί να είναι στην Κρήτη που είναι πιο κοντά τη θάλασσα. Μάλιστα. 28-29 βαθμούς. Εδώ είχαμε καλοκαίρι. Τώρα 28-29 το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι πολυτέλεια. Καιρός για παραλία, μέχρι αύριο τουλάχιστον. Για πείτε μας το κλίμα εκεί στην πόλη πώς είναι με τον κορονοϊό, πώς θα πάτε. Για δώστε μας λίγο το κλίμα. Κοιτάξτε, έχουμε γυρίσει στην κανονικότητα του τεστ την τελευταία φορά που είχαμε συνδεθεί πριν μερικούς μήνες, πριν το καλοκαίρι. Φορούσα τη μάσκα και την προηγούμενη φορά πάλι. Πια έχουμε γυρίσει στη τέλεια κανονικότητα. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν είσαι σε ένα κλειστό χώρο, την περασμένη εβδομάδα είχα πάει στο θέατρο με τη σύζυγό μου, θα πάμε απόψε στο σινεμά, πρέπει να φοράμε τη μάσκα. Την μάσκα, που είναι υποχρεωτικό. Στα ρεστοράν, βέβαια, όταν είσαι σε ένα τραπέζι με τα άτομα τα οποία έχεις πάει παρέα, δεν χρειάζεται η μάσκα. Κρατούνται οι αποστάσεις γύρω στα 1,5 με 2 μέτρο τραπέζι από τραπέζι. Και είμαστε πλησιμή κανονικότητα του τεστ. Η Ισπανία έχει καταφέρει να. Στην Ισπανία έχουν καταφέρει να εμβολιαστούν το 80% του πληθυσμού. Μιλάμε για γύρω στα 36 εκατομμύρια ανθρώπους με τις δύο δόσεις. Ήδη ξεκίνησε η καμπάνια, η εκστρατεία για την τρίτη δόση. Τα πεθερικά που είναι 80 χρονών ήδη έχουν εμβολιαστεί με την τρίτη δόση. Από ό,τι λένε οι ειδικοί. Ήδη στην Ισπανία έχουν καταφέρει την ανοσία της αγέλης. Δηλαδή υπάρχουν βέβαια κρούσματα, γύρω στα 50 τελευταία στοιχείο ήταν το Σαββατοκύριακο, 50/100.000 κατοίκους, το οποίο θεωρείται normal, δεν θεωρείται κάτι. 50/100.000 κατοίκους σε κλειστούς, σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί να εισέλθει ένας ανεμβολίαστος χωρίς να έχει προχωρήσει σε rapid test ή PCR test. Όχι, δεν γίνεται, δεν το ζητάει κανένας πιάτα στην Ισπανία. Μπαίνεις με μάσκα, γιατί ήδη είμαστε με 80% του πληθυσμού εμβολιαστή. Δεν σου ζητάνε ούτε το πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό της εμβολιασμού, ούτε αν έχεις ανοσία λόγω ότι έχεις αρρωστήσει. Οπότε, αυτό που βλέπω γύρω μου, στο σινεμά ή στο θέατρο που κυκλοφορώ ή στα ρεστοράν ή σε κάποιο μπαρ, δεν σου ζητάει κανένας τίποτα. Ενώ στη Γαλλία που ήμουν πριν δύο εβδομάδες, που είχα πάει για λόγω επιθυμιαργία στην Ισπανία, τον ιό μου που σπουδάζει κοντά στη Μασσαλία, συνεχώς μας ζητούσαν και στα ρεστοράν και σε μουσεία. Αποδεικτικό, κάποιο έγγραφο. Αναφορικά τώρα με αυτό το γαστρονομικό event με άρωμα Ελλάδας κατά κάποιο τρόπο, για πείτε μας περισσότερα. Είμαστε πολύ περήφανοι που για πρώτη φορά στη Μαδρίτη και γενικά στην Ισπανία σαν επιμελητήριο με την αμέριστη βοήθεια, συνεργασία του εμπορικού και οικονομικού γραφείου της ελληνικής πρεσβείας στην Ισπανία. Με την βοήθεια και τη συνεργασία της Ακαδημίας Γαστρονομίας της Μαδρίτης οργανώνουμε αυτό το event, αυτή την εκδήλωση. Ο προσκεκλημένος σεφ, και πρέπει να πούμε και πολλά ευχαριστώ στον κύριο, είναι ο κύριος Παμαλάκης, συντοπίτης σας, κριτικός, ο οποίος θα να ανοίξει την πρώτη εκδήλωση που θα κάνουμε. Ελπίζουμε και θα το κάνουμε σίγουρα να έχουμε σύντομα και τη δεύτερη και την τρίτη. Ονομάζεται στα ισπανικά Sabores y Vinos de Grecia, δηλαδή γεύσεις και κρασιά από την Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι ανοιχτό event, δηλαδή δεν θα έρθουν πολλά άτομα, θα είμαστε γύρω στα 30 άτομα. Γιατί ο σκοπός είναι να παρουσιαστεί στους ακαδημαϊκούς της Γαστρονομικής Ακαδημίας της Μαδρίτης και στα μέσα επικοινωνίας, δηλαδή ειδικά site, ειδικά περιοδικά και εφημερίδες γύρω από θέματα γαστρονομίας, για να μπορέσουν να προβάλλουν την κουζίνα της Ελλάδος. Όχι μόνο κουζίνα, όχι μόνο συνταγές και το προϊόν. Μάλιστα. Η
γίνονται προσπάθειες πολλές και από το ελληνικό κράτος να προωθηθεί όχι το premium, το γκουρμέτ της Ελλάδος. Είτε αυτό λέγεται τυρί, είτε αυτό λέγεται κρασί. Γι' αυτό στηριζόμαστε πολύ, διαβάχουν πάρα πολλοί sponsors, όπως η Aegean, το χτίμα... Βέβαια, υπάρχουν αρκετοί που στηρίζουν αυτή την πολύ και μεγάλη κριτική προσπάθεια. Που θα παραβρεθούν. Κριτική της Μαδρίτης που θα παραβρεθούν. Και δεν ξέρω κατά πόσο η ελληνική μοιάζει με την ισπανική κουζίνα. Η γνώμη σας υποκειμενικά... Μοιάζει, είναι πολύ κοντά η ισπανική στην ελληνική κουζίνα και η ελληνική στην ισπανική. Υπάρχουν οι πρώτες ύλες είναι οι ίδιες, δηλαδή η ντομάτα, όλα τα σαλβατικά, όλα είναι τα ίδια. Τα κρασιά είναι διαφορετικά γιατί έχουν μεγαλύτερη ποικιλία κρασιών λόγω της μεγαλύτερης χώρας. Και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και οι Ισπανοί είναι πάρα πολύ ανοιχτοί στο να δεχτούν να δοκιμάσουν καινούριες γεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός για ό,τι αυτό σημαίνει για την Ελλάδα, την πρόθεση της Ελλάδος. Κύριε Παπά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Με το καλό, βέβαια, να τα ξαναπούμε μετά από το γαστρονομικό event και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω, αν είναι δυνατόν και μέσω. Να υπήρξει μια σύνδεση, αν μπορείτε, αν είναι δυνατόν, την ημέρα του γαστρονομικού event να σας το παρουσιάσουμε ή... Βέβαια, να συνδεθούμε ξανά, κύριε Παπά, εννοείται αυτό. Θα είμαστε σε επικοινωνία, χαρά μας, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.